Είναι η πρώτη μέρα εκπτώσεων και στη Νέα Μηχανιώνα οι καταστηματάρχες περιμένουν πώς και πώς να υποδεχθούν τους πελάτες. Μάταια όμως. Εγώ δεν κατάλαβα ότι είναι η πρώτη μέρα του εκπτώσεων. Δεν ήρθε ούτε ένας άνθρωπος ακόμα. Ούτε χτύπησε κάποιος την πόρτα να έρθει ούτε να ψωνίσει. 50% κάνουμε. Κανένα ενδιαφέρον. Για να με βλέπετε έτσι με τα χέρια σταυρωμένα και με αυτό το ύφος, όχι, δεν έχει έρθει κανένας. Κάποιοι ήρθανε, είδανε, ακόμη δεν έχουν επιλέξει. Δεν κυκλοφορεί άνθρωπος. Μόνο κάποιος που έχει συνειδητοποιήσει ότι θέλει να ψωνίσει κάτι θα έρθει. Όχι, δεν σταματάει κανείς στη βιτρίνα. Δεν κυκλοφορεί κόσμος. Δεν κυκλοφορεί άνθρωπος στον δρόμο. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό? Γιατί έχουν λιγοστεύσει τα χρήματα. Δεν είναι φυσικό. Όπως επισημαίνουν οι επιχειρηματίες της Μηχανιώνας, δεν περιμένουν τίποτα καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων, καθώς ούτε στις γιορτές δεν είχαν τον επιθυμητό τζίρο. Πάρα πολύ συγκρατημένα. Και το πελατολόγιο ήταν πιο μικρό, αλλά και οι πελάτες οι οποίοι επισκέφθηκαν το μαγαζί αγόρασαν πράγματα με μικρότερη αξία. Η κίνηση ήταν γενικώς πολύ πτωτική η περίοδος σε σχέση με άλλες χρονιές. Πολύ δύσκολα. Υπήρχε ενδιαφέρον από τον καταναλωτή, καν για να ενημερωθεί, πόσο περισσότερο για να αγοράσει ή να ψωνίσει κάτι. Υποτυπώδης και δύσκολη, πάρα πολύ. Ήταν από τα χειρότερα χρόνια που έχουμε δει σε όλο το... στα τελευταία 32 χρόνια τουλάχιστον που είμαι εγώ. Ήταν τουλάχιστον 50% θα το έλεγα ότι είμαι πολύ επική στην πτώση. Είναι λόγω κρίσης, λόγω τι ακριβώς, εσείς τι πιστεύετε? Πιστεύω ότι όλα παίζουν, όλο η κρίση βέβαια το κυριότερο, ο κόσμος έχει μαζευτεί, δεν έχει λεφτά, δεν ξέρει τι θα κάνει, μαζεύονται, όπως όλοι μας μαζευόμαστε, έτσι είναι και ο κόσμος. Είναι πολλά τα προβλήματα και είναι μεγάλη πληθώρα ίσως των προϊόντων και ο κόσμος είναι μπερδεμένος και δεν έχει και τη διάθεση να ασχοληθεί με αγορές όπως είχε άλλες χρονιές και να χαλαρώσει μέσα από τη διάθεση των γιορτών και από όλο το κλίμα αυτό. Και το περνάει και σε εμάς, δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος να περπατάει καν στην αγορά, όχι να μπαίνει μέσα στα καταστήματα. Σε πολλές περιπτώσεις οι προσφορές φτάνουν μέχρι το 80%. Αυτά που λείπουν όμως είναι τα χρήματα. Είναι σήμερα η πρώτη μέρα εκπτώσεων. Τι περιμένετε? Τι περιμένω? Εκπτώσεις αρχίσαμε από το Δεκέμβριο. Τώρα δεν περιμένω πολλά πράγματα, γιατί ήδη όλες τις γιορτές είχαμε εκπτώσεις. Αναμένουμε να προσελκύσουμε το αγοραστικό κοινό με καλύτερες τιμές, μήπως επιλέξει να καλύψει τις ανάγκες του. Αλλά επειδή το είδος το συγκεκριμένο είναι είδος που δεν είναι πρώτης ανάγκης, οπωσδήποτε τα μαγαζιά αυτά έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση την οποία βιώνουμε. Δεν είμαι αισιόδοξη, αν και από φύση μου είμαι αισιόδοξο άτομο, αλλά νομίζω ότι δεν τα πάμε καθόλου καλά. Εκπτώσεις κάνουμε από τις γιορτές. Από πριν τις γιορτές ακόμα, εκπτώσεις υπήρχαν. Να μην σου πω ότι δεν σταματήσανε καθόλου το χρόνο. Γενικά μπορεί να ακούσεις εκπτώσεις ότι είναι μια συγκεκριμένη περίοδος, αλλά γίνονται πάντα όλο το χρόνο. Περιμένουμε κάτι περισσότερο αυτή την εποχή, επειδή είναι τέλος σεζόν και πέφτουν περισσότερο οι τιμές, να κινηθεί ίσως ο κόσμος και να ενδιαφερθεί να καλύψει κάποιες ανάγκες που δεν έκανε στις γιορτές. Αλλά ακόμα και αυτό το ενδεχόμενο είναι πολύ χλωμό. Με τα λουκέτα συνεχώς να αυξάνονται, οι επιχειρηματίες της Μηχανιώνας απλώς ελπίζουν σε καλύτερες μέρες. Πώς τα βγάζετε όμως εσείς πέρα από τη στιγμή που δεν έχετε κόσμο? Μα δεν θα τα βγάλουμε πέρα. Είναι θέμα χρόνου. Σε κάποια στιγμή θα σταματήσουμε και εμείς, θα σηκώσουμε τα χέρια και τελείωσε. Τώρα, ο μήνας όταν είναι και θέλουμε να πληρώσουμε το ΤΕΒΕ, δυσκολεύομαστε πάρα πολύ. Αφήνουμε το ενίκιο. Εγώ του Δεκεμβρίου το ενίκιο το έδωσα εχθές. Και πιστεύω ότι θα κλείσουν και πάρα πολλές στο προσεχές διάστημα. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να κρατηθούν επιχειρήσεις, όχι στη Μηχανιώνα. Γενικά, πανελλήνια είναι αυτό. Και δεν έχει να κάνει τόσο, πιστεύω, ούτε με τα πολυκαταστήματα, ούτε με τα εμπορικά κέντρα. Έχει να κάνει με όλο το κλίμα και με όλη αυτή τη διάθεση που περνιέται στον κόσμο. Οι χειμερινές εκπτώσεις διαρκούν έως τις 29 Φεβρουαρίου. Ας στηρίξουμε λοιπόν τα μαγαζιά της γειτονιάς μας.